Ανοίγουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα ένα νέο κεφάλαιο, το οποίο θα μας βοηθήσει να μάθουμε να λύνουμε εξισώσεις ή συστήματα εξισώσεων, είτε αυτές είναι γραμμικές, είτε είναι πολυονυμικές, είτε γενικά μη γραμμικές, στο πρόγραμμα Μαξίμα. Τέσσερις βασικές βασικότατες συναρτήσεις. Πιο βασική από όλες, βέβαια, η Solve. Η συνάρτηση η οποία επιλύει μια εξίσωση, την οποία εδώ έχουμε παραστήσει με το συμβολισμό ΕΚ από το Equation, ως προς Χ. Θα μπορούσε να είναι και ως προς Ψ, ως προς Ζ, ως προς κάποια άλλη μεταβλητή. Εξαρτάται από την παράσταση. Η επίλυση μιας εξίσωσης θα μας δώσει στο αποτέλεσμα, κυρίες και κύριοι, μια παράσταση που έχει δεξί και αριστερό μέρον. Δηλαδή κάτι ίσον με κάτι. Ας πούμε, Χ ίσον 5, Ψ ίσον 7 ή οτιδήποτε άλλο. Το αριστερό μέρος μιας τέτοιας παράστασης μπορούμε να το πάρουμε με τη συνάρτηση left hand side, αυτό το LHS, ή το δεξί μέρος μιας παράστασης μπορούμε να το πάρουμε με το RHS, που σημαίνει right hand side. Right hand side, συγγνώμη. Τώρα, η τελευταία συνάρτηση που σας δίνω εδώ, η All Roots, την οποία προς το παρόν δεν θα την χρησιμοποιήσουμε τόσο πολύ, θα τη δούμε όμως σε μαθήματα παρακάτω, χρησιμοποιείται εκεί που σε πολλές περιπτώσεις η solve αποτυγχάνει. Προσέξτε λίγο, η solve είναι εκτελεί μια διαδικασία που μας δίνει μια συμβολικού τύπου απάντηση. Για παράδειγμα, μπορούμε να πάρουμε απαντήσεις ότι το χ είναι η ρίζα του α, ότι το χ είναι το 1 δι α και ούτω καθεξής. Κάποια δηλαδή συμβολική παράσταση. Το all roots όμως κάνει αριθμητική προσέγγιση. Να σας πω επίσης ότι, για παράδειγμα, στις πολυονυμικές εξισώσεις, ξέρουμε ότι υπάρχουν διαδικασίες που μπορούμε να λύσουμε μια πολυονυμική εξίσωση πρώτου βαθμού, μια διαδικασία δευτέρου βαθμού, τρίτου βαθμού και ούτω καθεξής. Εντάξει, μέχρι τετάρτου. Από εκεί και μετά, από πέμπτου βαθμού και μετά, η διαδικασία δεν είναι τυπική και μπορεί η συνάρτηση όλων να αποτύχει να βρει όλες τις πιθανές ρίζες. Μπορεί να βρει κάποιες, αλλά όχι όλες. Αυτή την προσπάθεια, αλλά όχι με συμβολικό τρόπο, αλλά με αριθμητική προσέγγιση, κάτι που θα δούμε στα παρακάτω μαθήματα, την κάνει η συνάρτηση All Roots. Παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, εντάξει, πώς μπορούμε να ρίξουμε τη συνάρτηση, την εξίσωση, συγγνώμη, χ τετράγωνο μείον 1 ίσο με το 0. Τι θα κάνουμε? Θα θυμάστε όλοι και από το γυμνάσιο, νομίζω ότι θα πρέπει να χωρίσουμε γνωστούς από αγνώστους, να πάμε εκεί, να βρούμε τις ρίζες και ούτω καθεξής. Αυτό που γράφουμε, κυρίες και κύριοι, εδώ πέρα είναι τούτο εδώ. Ή αν για παράδειγμα δεν είχαμε εδώ το μείον 1, αλλά είχαμε το μείον α, το πρόγραμμα θα μας απαντήσει με αυτήν εδώ, με αυτόν εδώ τον τρόπο. Εντάξει. Θα μας βρει δηλαδή ότι η ρίζα της εξίσωσης που έχουμε πάνω-πάνω στη δεύτερη εξίσωση είναι το μείον ρίζα α και το συν ρίζα α. Για κοιτάξτε το λίγο εδώ. Επίλυση της εξίσωσης χ τετράγωνο μείον 1 ίσο με το 0 ως προς χ είναι τούτη εδώ. Τι έχουμε κάνει τώρα εδώ? Α, οκ, okay, εντάξει, συγγνώμη λίγο. Το διαγράφουμε τούτο εδώ. Από την αρχή τα γράφουμε αυτά εδώ. Λοιπόν, ας το κλείσουμε μια σωλητάκι. Δεν είναι επί του παρόντος να σας εξηγήσω όλα τα μυστικά. Αλλά δεν έγινε κάτι τραγικό, εντάξει. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Για να ξαναγυρίσουμε λίγο εδώ πέρα. Ξαναρχίσαμε από την αρχή. Λοιπόν, το ξαναλέμε, για να λύσουμε μία εξίσωση, μία παράσταση δηλαδή που αντιστοιχεί σε μία εξίσωση, καλούμε τη συνάρτηση solve όπως την έχουμε γράψει για παράδειγμα εδώ. Να σας θυμίσω ότι αν δεν πληκτρολογήσουμε το δεύτερο όρισμα της συνάρτησης χ, δηλαδή το γράψουμε έτσι, εννοείται ότι είναι ως προς χ. Ωραία. Όπως επίσης, αν δεν βάλουμε εδώ αυτό το 0, εννοείται ότι είναι 0. Πάλι θα πάρουμε το ίδιο πραγματάκι, εντάξει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δηλαδή μια πολύ πιο σύντομη παράσταση στη solve, εντάξει. Προσωπικά προτιμώ να το γράφω έτσι, να ορίζω δηλαδή τι είναι ίσο με τι, εντάξει. Όπως επίσης να το γράφουμε και έτσι, ως προς τι να λύσουμε την εξίσωση. Παρόλο που είναι προφανώς ότι εδώ θα τη λύσουμε ως προς και όχι ως προς ένα. Παίρνοντας τούτο εδώ το αποτέλεσμα. Από την άλλη μεριά, κυρίες και κύριοι, σαφέστατα μπορεί να έχετε μια μορφή που είναι έτσι,
να λύσετε δηλαδή την παράσταση, δείτε στο τετράγωνο μείον ένα ίσο με το 0 και να πάρετε πάλι το ίδιο αποτέλεσμα, αλλά τώρα πια στη μεταβλητή ζήτα, ΖΕΤ. Επίσης, να σας θυμίσω ότι το αποτέλεσμα, όπως το βλέπετε εδώ με αγγείλες, είναι λίστα, είναι μία λίστα τιμών δηλαδή, εντάξει. Αυτό το ζήτα ίσον μείον ένα και ζήτα ίσον ένα, είναι δύο τιμές, χωρίζονται μεταξύ τους με κόμματα, είναι δύο παραστάσεις, όλο αυτό το πράγμα με την ορολογία του Μαξίμα είναι μία λίστα. Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, θα μπορούσατε να έχετε εδώ τη ζήτα τετράγωνο μείον ένα ίσον δύο. Δεν είναι ανάγκη να είναι ένα, εντάξει. Σε αυτή την περίπτωση δεν χρειάζεται να κάνετε εσείς τις πράξεις, να κάνετε αυτό το γυμνασιακό, χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους, τα πάμε από εδώ, τα πάμε από εκεί, κάνουμε τις πράξεις, αναλύουμε τα κλάσματα και το καθεξής. Όλα αυτά είναι δουλειά του προγράμματος που πρέπει να κάνει. Για να πάρετε το εδώ το αποτέλεσμα, τώρα πια το μείον ένα, αν θα πάει από εδώ θα γίνει 3, οπότε θα έχουμε το simple in ρίζα 3. Επίσης, κυρίες και κύριοι, για να γυρίσουμε λίγο πάλι στο χ, θα μπορούσε τούτο εδώ να είναι α, μια σταθερά δηλαδή, δεν ξέρουμε ότι είναι το 1, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Επομένως, έχουμε την εξίσωση χ τετράγωνο μείον α ίσο με το 0, την οποία θα λύσουμε ως προς χ, όχι ως προς ζ, και να πάρουμε, όπως αναμένεται, την παράσταση συμπλήν ρίζα α. Αυτός είναι ο πιο απλός τρόπος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση solve για να επιλύσουμε μία εξίσωση. Εκτός από το να λύσουμε, κυρίες και κύριοι, μία εξίσωση με έναν άγνωστο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε παραστάσεις που έχουν δύο άγνωστους ή περισσότερο πολύπλοκες παραστάσεις. Δείτε λίγο το πρώτο παράδειγμα, εδώ πέρα πάνω. Εδώ έχουμε μία παράσταση όπου έχουμε... Συγγνώμη, το λέμε από την αρχή. Εδώ έχουμε μία παράσταση στην οποία χρησιμοποιούμε το χ και στο δεξί μέρος της παράστασης και στο αριστερό. Δεν χρειάζεται να κάνουμε, ξέρετε, εμείς τις πράξεις. Δηλαδή να πάμε όλους τους γνωστούς από τη μία μεριά, αυτό, εκείνο, το άλλο κτλ. Η συνάρτηση solve μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αυτόν εδώ τον τρόπο, έτσι ώστε να μας βρει πάλι το αποτέλεσμα χωρίς να χρειαστεί να κάνουμε εμείς τις ενδιάμεσες πράξεις. Να χωρίσουμε δηλαδή τους γνωστούς από αγνώστους ή να ομαδοποιήσουμε τις μεταβλητές κτλ. Ακόμα πιο ωραίο παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, το δεύτερο, όπου τώρα πια έχουμε, όπως βλέπετε, έχουμε δύο μεταβλητές, το χ και το ψ, έχουμε δύο αγνώστους. Όταν λέμε λοιπόν να λύσουμε αυτή την παράσταση ως προς χ, καταλαβαίνουμε ότι θα έχουμε μια παράσταση η οποία γράφει χ ίσον και στο δεξί της μέρος θα έχει το ψ μέσα. Αν δεν απαλήφεται. Μπορεί και να απαλήφεται, μπορεί και όχι. Εντάξει. Λοιπόν, από την άλλη μεριά, μπορεί κανείς να κάνει υπολογισμούς όπως είναι τούτος εδώ, όπου έχει, είναι μια παράσταση γραμμένη Q ίσον, αλλά θέλουμε να ρίξουμε ως προς P. Δηλαδή να βρούμε το P πόσο είναι. Έχουμε με λίγα λόγια μια παράσταση που μας λέει ότι μια μεταβλητή είναι κάτι, ωραία, αλλά θέλουμε να λύσουμε αυτή την παράσταση αλλιώς. Να κάνει το πρόγραμμα δηλαδή όλες αυτές τις κινήσεις. Πήγαινε αυτό από την άλλη μεριά, πολλαπλασίασε με αυτό, διαίρεσε με το άλλο και ούτω καθεξής. Για να δούμε λίγο αυτά τα παραδείγματα, κυρίες και κύριοι, με τη σειρά. Χ συν 1 ίσον 2, χ συν 3. Πώς το λύνουμε τούτο εδώ? Παρένθεση είπαμε. Χ συν 1 ίσον 2 φορές το χ συν 3, αν το θυμάμαι σωστά. Σωστά το θυμάμαι αυτή τη φορά. Το αποτέλεσμα είναι μείον 2, κυρίες και κύριοι. Δεν χρειάζεται δηλαδή, σας λέω, να γράψουμε εμείς την παράσταση με κάποιο τρόπο που να είναι εύκολο μετά να τη λύσει κανείς. Δεύτερο παράδειγμα ήταν τούτο εδώ. 2 χ συν ψ συν 1. 2 επί χ συν ψ συν... Solve. 2 επί χ συν ψ συν 1 ίσον. Ψ συν 3. Να το λύσουμε ως προς χ αυτό εδώ. Εδώ παίρνουμε, όπως βλέπετε, το αποτέλεσμα χ ίσον 1, γιατί καταλαβαίνετε ότι το ψ από εδώ και από εδώ θα φύγουν, απαλήφεται δηλαδή αυτός ο όρος εδώ, εντάξει, γίνονται οι πράξεις, 3 μειών 1 μας κάνει 2, δια 2 μας κάνει 1. Μπορούμε όμως να λύσουμε αυτή την παράσταση προς ψ, κυρίες και κύριοι. Τι είναι το αποτέλεσμα? Το κενό. Γιατί είναι κενό? Γιατί πήραμε μια κενή λίστα σαν αποτέλεσμα? Γιατί πολύ απλά το ψ απαλήφεται και δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε τίποτα.
δεν κάνει δηλαδή κάτι σαν αποτέλεσμα. Από την άλλη μεριά, αν εδώ αλλάξουμε λίγο τα πράγματα, αυτό εδώ για παράδειγμα το βάλουμε μείον ψη, οπότε τώρα δεν έχουμε απαλληφθεί όρων. Αν το λύσετε αυτό εδώ, θα πάρετε την παράσταση ψη στον 1 μείον χ, για το παράδειγμα που έχουμε γράψει εδώ. Όπως επίσης, κυρίες και κύριοι, αν γυρίσουμε στο χ, να λύσουμε αυτή την παράσταση δηλαδή τώρα πια ως προς χ, θα πάρετε κάτι αντίστοιχο, εντάξει. Και αυτό, κυρίες και κύριοι, μπορεί να γίνει ακόμα και για παραστάσεις όπου, συγγνώμη λίγο, για περιπτώσεις όπου τα πράγματα είναι λίγο περισσότερο πολύπλοκα. Θα γράψω εδώ λίγο ένα παράδειγμα. Θα σβήσω λίγο αυτόν εδώ τον όρο και θα γράψουμε απλώς το κλάσμα ένα, όπως, συγγνώμη λίγο, η παρένθεση εδώ δεν χρειάζεται. Συν ένα διαψί. Έχουμε με λίγα λόγια δύο φορές το χ συν ένα δια ψ στον μείον ψ συν τρία. Αυτή η παράσταση είναι αρκετά πιο πολύπλοκη, γιατί έχει τις μεταβλητές στον παρανομαστή ενός κλάσματος. Εντάξει, οπότε μπορείτε να πάρετε μια πιο έτσι πολυσύνθετη, ένα πιο πολυσύνθετο αποτέλεσμα. Από την άλλη μεριά, μπορείτε να λύσετε και αυτό ως προς ψ, μάλλον να επιχειρήσετε να το λύσετε ως προς ψ, για να πάρετε τούτο εδώ την απάντηση. Εντάξει. Τώρα πια, έτσι όπως είναι εδώ τα πράγματα. Εντάξει, να σας θυμίσω ότι αυτό είναι μια συνάρτηση, ως προς, μια εξίσωση ως προς ψη δευτέρου βαθμού. Θα πάρετε δύο λύσεις, είναι τούτε εδώ οι παραστάσεις. Αν έχετε όρεξη, μπορείτε να το κάνετε σαν, να το κάνετε μόνοι σας. Για να δούμε λίγο τη μαθηματική γραφή αυτής της παράστασης, θα σας τη γράψω λίγο εδώ. 2χ συν 1 διά ψ ίσον μείον 3, συγγνώμη λίγο, μείον ψ συν 3. Είναι τούτε εδώ η παράσταση. Εντάξει, έχει αναλυθεί σαν 1 δια ψ συν 2 χ ίσον 3 μείον ψ. Αν λύσετε αυτή την παράσταση ως προς ψ, θα πάρετε τούτο εδώ το αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να έχουμε ακριβή τιμή, κάποια αριθμητική τιμή, πολύ απλά γιατί εδώ το χ είναι και αυτό μια μεταβλητή που δεν έχει προς το παρόν τιμή. Αν τις δώσουμε, αν δώσουμε μια τιμή στο χ, τότε ναι, μπορούμε να υπολογίσουμε αυτή την παράσταση και να πούμε ότι ποια είναι η αριθμητική της τιμή. Πάμε, κυρίες και κύριοι. Στη συνέχεια θα δείξουμε λίγο έναν τρόπο με τον οποίο μπορούμε να δώσουμε, να λύσουμε εξισώσεις, δίνοντάς τους κάποια όνομα. Χρησιμοποιώντας δηλαδή μια παράσταση ως προς μια μεταβλητή. Προσέξτε λίγο, χρησιμοποιούμε το όνομα μιας μεταβλητής και στη συνέχεια με την άνω και κάτω τελεία ορίζουμε μια παράσταση. Δεν χρειάζεται εδώ να γράψουμε το 0, σας το ξαναλέω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εννοείται. Αλλά αν χρειαστεί να το γράψετε, ότι ίσον κάτι άλλο, δεν. Μπορούμε να το κάνουμε σίγουρα. Όπως για παράδειγμα είναι έτσι, κάτω εδώ. Κοιτάξτε λίγο τι μας λέει τούτο εδώ το παράδειγμα. Ότι ορίζουμε τη μεταβλητή εκ ως παράσταση που είναι χ τετράγωνο μείον 5 χ συν 6. Ωραία. Αν καλέσουμε την επίλυση της εκ, εννοείται το ίσον 0, εννοείται το ως προς χ, θα πάρουμε σαν αποτέλεσμα το 3 και το 2. Εντάξει, είναι μια δευτέρου βαθμού εξίσωση που χειρίζεται το 3 και το 2. Αν στη συνέχεια καλέσουμε, κυρίες και κύριοι, την εκ σαν. Με κάποιον άλλο τρόπο, την ορίσουμε δηλαδή, για παράδειγμα, να είναι χ τετράγωνο μείον 5 χ ίσον μείον 6, μπορούμε με λίγα λόγια να χρησιμοποιήσουμε το ίσον όταν ορίζουμε μία παράσταση. Θα πάρουμε με λίγα λόγια, λίγο γραμμένη διαφορετικά, την εξίσωση, αυτή την εδώ την παράσταση, η οποία έχει πάλι τις ίδιες ρίζες όπως και πριν, ή να το γράψουμε και έτσι, να πάμε δηλαδή το χ από την άλλη μεριά. Όλα αυτά σας τα λέω με την έννοια ότι δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για το πώς είναι γραμμένη μία παράσταση. Πού είναι ο γνωστός όρος, πού είναι ο άγνωστος, πού είναι ο συντελεστής του. Συγγνώμη, πού είναι ο ένας όρος του χ, πού είναι ο άλλος όρος του χ και ούτω καθεξής. Για να δούμε λίγο στα γρήγορα ένα-δύο παραδείγματα από εδώ. Αν για παράδειγμα αυτό είναι το χ τετράγωνο, μείον 5 επί χ, οπα, συν 6, τότε η επίλυση, κυρίες και κύριοι, είναι τούτη εδώ, solve εκ. Σας το ξαναλέω, εννοείται ότι εφόσον δεν βάλαμε το ίσον ότι είναι ίσο με το 0, και εφόσον δεν βάλαμε το χ, ότι θα λύσουμε ως προς χ. Να η απάντηση για μια εξίσωση δευτέρου βαθμού. Ή επίσης, κυρίες και κύριοι, ας το κάνουμε και με ένα διαφορετικό τρόπο. Μπορούμε να το καλέσουμε έτσι. Συν 6 ίσον 5 επί χ. Όλοι οι όροι δηλαδή να είναι θετικοί. Οπότε είναι η δουλειά με λίγα λόγια του προγράμματος να αναλύσει αυτή την παράσταση και να κάνει όλες τις απαιτούμενες πράξεις όπως πρέπει. Αν θέλετε εδώ να το βάλετε ως προς χ, δεν σας το ξαναλέω, δεν είναι κακό. Προσωπικά τις περισσότερες των περιπτώσεων το προτιμώ. Να είναι έτσι γραμμένο δηλαδή. Έτσι ώστε να είναι πιο άμεσα και πιο εύκολα αντιληπτό
ως προς ποια παράσταση λύνουμε και ούτω καθεξής. Πάλι θα πάρουμε το ίδιο αποτέλεσμα, το 3 και το 2. Είναι μια εξίσωση δευτέρου βαθμού που έχει δύο ρίζες. Νομίζω ότι πολύ εύκολα και με τον τύπο της διακρίνωσης μπορείτε να το υπολογίσετε και μόνοι σας. Άλλος τρόπος, κυρίες και κύριοι, είναι να χρησιμοποιήσουμε πάλι αυτό που είχαμε πει πριν, ως προς την, να λύνουμε δηλαδή αυτές τις παραστάσεις, τις επώνυμες παραστάσεις, ως προς μία μεταβλητή. Για παράδειγμα, κοιτάξτε λίγο, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή τη solve, η οποία παίρνει σαν ορίσματα μία επώνυμη παράσταση και μία μεταβλητή και να λύσει ως προς αυτή τη μεταβλητή. Λοιπόν, εδώ έχουμε, κυρίες και κύριοι, την παράσταση 20 φορές το χ μείον 5 φορές το ψ, ίσον 100 συν 15 ψ. 20 φορές το χ. Τι είχαμε πει, μείον 5 φορές το ψ, ίσον 100 μείον 15 επί ψ. Ήταν έτσι. Ας το χωρίσουμε και αυτό εδώ. Συν. Βλέπετε, μιλώντας και προσέχοντας γύρω-γύρω, χάνω πολύ εύκολα τη σκέψη. Αυτή είναι εδώ την παράσταση. Θα την ονομάσουμε λοιπόν με κάποιο όνομα. Δεν είναι ανάγκη να γράφετε αυτό το εκ που σημαίνει εξίσωση, κυρίες και κύριοι. Μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Απλά ένας εύκολος τρόπος να θυμάστε αυτό αντιστοιχεί σε κάποια εξίσωση. Και στη συνέχεια να καλέσετε τη συνάρτηση solve και να πείτε ότι θέλω να βρω ως προς ψ, όπως έχουμε κάνει για παράδειγμα εδώ. Θα κάνει όλους τους υπολογισμούς και θα σας πει ότι το ψ εδώ ισούται με χ μείον 5. Ή για παράδειγμα να καλέσετε τούτο εδώ ως προς χ και να πάρετε το αποτέλεσμα ψ συν 5 και ούτω καθεξής. Λοιπόν, δείτε λίγο το επόμενο παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, το οποίο χρησιμοποιεί τώρα μια συνάρτηση που έχει τετραγωνικούς όρους, όπως είναι το χ τετράγωνο και το ψ τετράγωνο. Θα ορίσουμε λοιπόν εδώ τη συνάρτηση φ χ, ψ, η οποία ορίζεται σαν το τετράγωνο του χ συν το τετράγωνο του ψ. Έχουμε μια συνάρτηση με λίγα λόγια εδώ, ωραία. Προσέξτε λίγο τώρα κάτι. Αν θέλουμε να βρούμε, να λύσουμε ως προς ψ, όταν το f του χ, ψ είναι μονάδα, θα καλέσουμε τη συνάρτηση solve του f του χ, ψ ίσον 1 και να μας το λύσει ως προς ψ. Εντάξει, με λίγα λόγια, να δώσουμε σε αυτήν εδώ, στο αριστερό μέρος της παράστασης, τη μονάδα και να πούμε όταν χ τετράγωνο και ψ τετράγωνο κάνει 1, πόσο είναι το ψ ως προς χ. Να το, κυρίες, πόσο είναι, δεν θέλει και πολύ σκέψη, ότι είναι και αυτό μια εξίσωση δευτέρου βαθμού που έχει ρίζες το πλην και το συν τετραγωνική ρίζα του 1 μείον χ τετράγωνο. Κάτι σαν, με λίγα λόγια, φέρτε λίγο στο μυαλό στο μοναδιαίο κύκλο για να καταλάβετε καλύτερα. Καταλάβετε καλύτερα το παράδειγμα, ή βέβαια μπορείτε να το κάνετε εδώ τελείως διαφορετικά. Για παράδειγμα, αυτό να είναι 4. Και ένα άλλο παράδειγμα, εντάξει, και ούτω καθεξής. Λοιπόν, ή επίσης, κυρίες και κύριοι, αν αλλάξετε εδώ την γραφή αυτή, αυτό εδώ το συμβολισμό με λίγα λόγια, ας πούμε για παράδειγμα ότι εδώ έχετε σκέτο ψ, είναι χ τετράγωνο συν ψ, οπότε τώρα πια δεν έχουμε ως προς το ψ, είναι πρώτου βαθμού η εξίσωση και λύνεται έτσι και έχει μία ρίζα εφόσον είναι πρωτοβάθμια. Ως προς χ όμως η εξίσωση είναι δευτέρου βαθμού και αναμένουμε να έχει δύο ρίζες. Να έχει τούτη εδώ και τούτη εδώ. Όλη αυτή, κυρίες και κύριοι, η ιστορία, όπως έχετε καταλάβει, δηλαδή ορίζοντας είτε παραστάσεις είτε συναρτήσεις, μας βοηθάει να επιταχύνουμε την εκτέλεση των πράξεων μέσα από ένα υπολογιστικό σύστημα, όπως είναι το Maxima, ένα σύστημα δηλαδή υπολογιστικής άλγεβρας, εύκολα και γρήγορα. Δεν είναι, ξέρετε, το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται πια να μαθαίνουμε μαθηματικά και ποιος θα μαθαίνει τα μαθηματικά κτλ. Ίσα-ίσα, αυτό που μας βοηθάει το πρόγραμμα είναι να εκτελούμε γρήγορα, σωστά κάποιες πράξεις, τις οποίες ξέρουμε, καταλαβαίνουμε. Απλώς θέλουμε να τις εκτελέσουμε γρήγορα. Δεν είμαστε τόσο γρήγοροι όσο ένας υπολογιστής. Παρόλο που υπήρξαν άνθρωποι, ξέρετε, που στο παρελθόν έχουν νικήσει, ας το πούμε, σε ταχύτητα και σε ακρίβεια υπολογιστές στις πράξεις τους, σήμερα αυτό το πράγμα γίνεται όλο και περισσότερο δύσκολο, καθώς εξελίσσεται έτσι η τεχνολογία των υπολογιστών. Από την άλλη μεριά, στο ξαναλέω, όλα αυτά δεν τα μαθαίνουμε γιατί θέλουμε να αντικαταστήσουμε τα μαθηματικά. Θέλουμε να κερδίσουμε χρόνο για να κάνουμε κάτι άλλο. Και αυτό το κάτι άλλο να είναι να κάνουμε πιο σπουδαία μαθηματικά. Κάτι πιο σύνθετο, πιο ωραίο, πιο βαθύ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά, πώς το λένε, τις
συναρτήσεις και την επίλυση των εξισώσεων. Αυτό το παράδειγμα λίγο πολύ το έχουμε ήδη έτσι πει, το έχουμε κάνει. Είναι να χρησιμοποιήσουμε μία συνάρτηση για να λύσουμε μία εξίσωση. Και θα το κάνουμε και εδώ. Κοιτάξτε να δείτε λίγο τώρα κάτι. Εδώ έχουμε την αυτή που είχαμε κάνει και πριν. Όπως βλέπετε, μπορούμε να τη λύσουμε ως προς 0 ή ως προς το 18, που είναι εδώ ένα δεύτερο παράδειγμα, τούτο εδώ. Εντάξει, και ούτω καθεξής. Δεν μας περιορίζει κανείς και τίποτα, κυρίες και κύριοι, να χρησιμοποιήσουμε οποιαδήποτε, πώς το λένε, άλλη τιμή, όπως την έχουμε δει και πριν. Αυτό που αξίζει να προσθέσουμε, κυρίες και κύριοι, τώρα, είναι ότι μπορούμε, σας το ξαναλέω, να χρησιμοποιήσουμε τη συνάρτηση solve για να λύσουμε μη γραμμικές εξισώσεις, όπως είναι τούτη εδώ, είτε είναι απλές πολυονημικές εξισώσεις, είτε είναι όπως εδώ που είναι τι. Χρησιμοποιούν λογαριθμούς, για παράδειγμα, ή άλλες συναρτήσεις, ή όπως είναι ακόμα πιο πολύπλοκες παραστάσεις, όπως είναι εδώ, που εδώ, ξέρετε, έχουμε την τρίτη ρίζα του χ τετράγωνο, δηλαδή με λίγα λόγια έχουμε κλασματικούς εκθέτες και όχι ακεραίους και ούτω καθεξής. Όλες αυτές οι παραστάσεις μπορούν να λυθούν με τη συνάρτηση solve. Σας τονίζω όμως ότι σε μερικές ακραίες περιπτώσεις αυτό το πράγμα δεν είναι δυνατό να συμβεί και θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια άλλη μεθοδολογία, που είναι η συνάρτηση all roots.